Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ στη Νέα Ιωνία και με αυτή τη συγκέντρωση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πραγματικά απλώνει το χέρι σε όλους όσοι δεν συμβιβάζονται. Δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση, δεν παρετούνται. Θέλουν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή εδώ, σε αυτές τις γειτονιές. Και όταν μιλάμε για καλύτερη ζωή, εννοούμε μια ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, όπως αξίζει σε εμάς και στα παιδιά μας. Μια ζωή που καμιά σχέση δεν έχει με τη χαμοζωή που υπόσχονται στο λαό η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, συνολικά τα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου και το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης που όλοι τους υπηρετούν. Και αυτή την καλύτερη ζωή που όλοι μας ονειρευόμαστε μπορεί να την εγγυηθεί μόνο ο αποφασιστικός, ο μαζικός, ο ανυποχώρητος αγώνας σε συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της πραγματικής ανατροπής. Γι' αυτό οι κομμουνιστές μαζί με άλλους αγωνιστές ήταν και παραμένουν στην πρώτη γραμμή, ήταν και παραμένουν στην πρώτη γραμμή των λαϊκών αγώνων, των διεκδικήσεων, όπως πολύ καλά γνωρίζουν όλοι οι παλιοί σύντροφοί μας αγωνιστές, αλλά και οι νεότεροι σε αυτή εδώ την πόλη. Αυτό το δρόμο των εργατικών λαϊκών αγώνων, το δρόμο της ανατροπής, μπορούμε να τον βαδίσουμε μαζί. Όλοι όσοι παλέψαμε στους χώρους δουλειάς, για να μην φορτώνεται ο εργάτης, η εργάτρια, τα σπασμένα της μιας κρίσης μετά την άλλη, για να βγαίνουν αλόβητοι και κερδισμένοι μόνο οι καπιταλιστές και τα κέρδη τους. Όλοι όσοι μοιραζόμαστε τις ίδιες έγνοιες, τις ίδιες προσδοκίες για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, των άλλων κινημάτων, κόντρα στις δυνάμεις του συμβιβασμού, του εργοδοτικού συνδικαλισμού, να βαδίσουμε μαζί όλοι όσοι και όσες βλέπουμε τους ολέθριους κινδύνους από την εμπλοκή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, συνολικά τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό άλλωστε και παλεύουμε για να κλείσουν οι στρατιωτικές βάσεις, να σταματήσει η χώρα να είναι ορμητήριο πολέμου και ο λαός μας να γίνεται συνεχώς στόχος αντιπίνων. Να βαδίσουμε μαζί όλοι όσοι εξοργιζόμαστε και δεν ανεχόμαστε τη σύψη που αναβλύζει από κάθε πόρο αυτού του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο κάθε μέρα μας δίνει όλο και περισσότερες αποδείξεις ότι δεν παίρνει από κάποια επιμέρους μερεμέτια. Ριζική αλλαγή θέλει, όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να χτίσουμε μια νέα κοινωνία με την εργατική τάξη, το λαό, ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει, να κάνει δηλαδή αυτός κουμάντο στη ζωή του. Ελάτε λοιπόν, λέμε σε όλους και όλες, να βαδίσουμε μαζί αυτό το δρόμο. Να βρεθούμε πλάι-πλάι στο σωματείο, στο σύλλογο της γειτονιάς, στο μαζικό φορέα, στις εκλογές, στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, παντού. Ακόμα και αν δεν συμφωνάμε όλοι και όλες σε όλα, συμφωνούμε όμως ότι πρέπει να δυναμώσει η συλλογική οργάνωση, ο αγώνας, η συσπήρωση δυνάμεων, ο συντονισμός της πάλης μας για όλα τα καυτά και επίγοντα προβλήματα. Συμφωνούμε να δυναμώσουμε τη συζήτηση για τη διέξοδο, την προοπτική, δίνοντας ελπίδα στο λαό μας. Γιατί τελικά μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό βαδίζοντας το δρόμο της ανατροπής. Και το ΚΚΕ είναι το κόμμα που μπαίνει μπροστά για να γίνει πράξη ακριβώς αυτό το σύνθημα. Με την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών παντού. Και αν αυτό το σύνθημα ακούστηκε για πρώτη φορά πριν 1,5 περίπου χρόνο, όταν ο λαός έδινε τη μάχη για να προστατευθεί από φυσικές καταστροφές, από τις πυρκαγιές, από τις συνέπειές τους,
Σήμερα το σύνθημα αυτό ακούγεται παντού, αρχίζει να γίνεται πράξη παντού. Το «μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό» γίνεται πράξη σε δεκάδες χώρους δουλειάς σήμερα. Εκεί όπου οι κομμουνιστές, άλλοι αγωνιστές, δίνουν τη μάχη για να μην περάσει μια απόλυση, για να μην χαθεί ούτε ένα μεροκάματο, για να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας, για να τσακιστεί η εργοδοτική τρομοκρατία, να μείνουν στα χαρτιά οι διάφοροι αντεργατικοί, αντιλαϊκοί νόμοι, όπως ο νόμος Χατζηδάκη. Αυτό γίνεται πράξη όταν εργατικοί λαϊκοί φορείς εδώ στη Νέα Ιωνία βρίσκονται στο πλευρό των εργαζομένων της εταιρείας Scrooge, οι οποίοι αντιδρούν στην προσπάθεια της εργοδοσίας να εφαρμόσει τον νόμο Χατζηδάκη, να επιβάλλει ατομικές συμβάσεις με σοβαρές βλαπτικές μεταβολές στη ζωή τους, όπως ακούσαμε και από τον προηγούμενο συναγωνιστή που χαιρέτησε τη συγκέντρωσή μας. Αυτό γίνεται πράξη και εδώ, όταν εργατικά σωματεία μαζί με συλλόγους της γειτονιάς απαιτούν να ακυρωθεί η απόλυση της προέδρου, του Προέδρου του Σωματείου των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, η οποία έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει σαν εκπαιδευτικός, να λέει δηλαδή στους μαθητές την ιστορική αλήθεια, όπως έκανε μιλώντας τους για τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Γίνεται πράξη στη μάχη ενάντια στους πληστηριασμούς, όπως συνέβη στους Ζωγράφου πρόσφατα και αλλού, όπου ακούγεται δυνατά «τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός». Αυτή η μάχη λοιπόν συνεχίζεται και είναι μάχη για να στηριχτεί κάθε οικογένεια, κάθε άνθρωπος του μόχθου που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του και έρχεται αντιμέτωπος με τους διαρρήκτες των τραπεζών, των αρπακτικών φαντς, των κρατικών μηχανισμών. Για να καταργηθεί όλη αυτή η άθλια νομοθεσία τελικά που διαμόρφωσαν βήμα το βήμα και υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις και την οποία συνεχίζει βέβαια σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει το θράσος ο Μητσοτάκης να λέει πως οι πληστηριασμοί είναι μια μικρή εξαίρεση, γιατί η πλειοψηφία των δανειοληπτών πληρώνει τα δάνειά της. Δεν ντρέπονται λιγάκι? Οι πληστηριασμοί γενικεύονται. Ας ρωτήσουν τον βουλευτή τους που κάνει χρυσές δουλειές ως κοράκι κόκκινων δανείων και ας αφήσουν τις πονηριές για τους συνεπείς δανειολήπτες. Γιατί όσοι ακόμα πληρώνουν τα δάνειά τους, αυτό το κάνουν με αιματηρές θυσίες. Στερούνται και από το φαΐ τους ακόμα για να μην βρεθούν στο δρόμο. Αλήθεια, με τι μούτρα μιλάνε και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τους πληστηριασμούς, αλήθεια, όταν η δική τους κυβέρνηση τροποποίησε σε αντιδραστική κατεύθυνση τον νόμο Κατσέλη, που καθιερώθηκε από τότε να λέγεται νόμος Κατσέλη-Σταθάκη. Πώς τολμά και μιλά με τέτοιο θράσος αρπακτικού της ψυχής των λαϊκών ανθρώπων όταν ψήφισε το νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας που διευκολύνει τις μαζικές κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς κάθε είδους? Όταν ήταν αυτή που καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Μάλιστα, θέσπισε νέο ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα για τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς. Αν και στη συνέχεια πήγε να τον καταργήσει, αλλά πάλι έφερε νέο άρθρο του ποινικού κώδικα με το αδίκημα για τη διατάραξη, λέει, της λειτουργίας της υπηρεσίας, το οποίο χρησιμοποιείται σε ανάλογες περιπτώσεις παρεμπόδισης, όπου γίνεται προσπάθεια παρεμπόδισης των επέσχυντων αυτών πληστηριασμών. Όταν ψήφισε την πώληση των κόκκινων δανείων στα κοράκια, στα φαντ σύμφωνα με τις σχετικές βέβαια μνημονιακές τότε δεσμεύσεις, και ας αφήσει τις δικαιολογίες ότι τάκα τέθηκαν αυστηροί όροι ελέγχου και κανόνες λειτουργίας των φαντς, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των δανειοληπτών, σαν δεν ντρέπονται
να σε κάψω Γιάννη, να σαλείψω λάδι, λένε δηλαδή στον ελληνικό λαό. Φίλες και φίλοι, το μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό έγινε πράξη εδώ στη Νέα Ιωνία, όπου 16 εργατικοί και λαϊκοί φορείς συντονίστηκαν, οργανώθηκαν, διατύπωσαν συγκεκριμένα αιτήματα ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια, διατρανώνοντας τα αυτονόητα πως δεν θα επιτρέψουν να υπάρχουν οικογένειες που κρυώνουν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι ή να ξεπαγιάζουν οι μαθητές την ώρα που θα κάνουν μάθημα. Ας έρθει εδώ ο κύριος Μητσοτάκης να πει ξανά αυτές τις γελοιότητες που εξτομίζει διαρκώς για το χαβιάρι και τις σαμπάνιες. Και ποιος ο Μητσοτάκης και εις είναι αυτό που δεν έχει δει ο καημένος ποτέ στη ζωή του σαμπάνια και χαβιάρι. Και τα λέει αυτά μόνο και μόνο για να ηρωνευτεί άλλους και όλους κυρίως όσοι τσιμπάνε στην κοροϊδία με τα διάφορα περί καλαθιού του νοικοκυριού, το οποίο καλάθι δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια διαφημιστική σύμπραξη μεγάλης καμπάνιας κυβέρνηση μεγάλων σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων τροφίμων. Έλεος πια. Ο λαός σώζει το λαό έγινε πράξη όταν η μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων της Νέας Ιωνίας με τις μαζικές συγκεντρώσεις, τις πρωτότυπες αντιδράσεις των εργαζομένων, των εκπαιδευτικών, των γονιών, ακόμη και μικρών παιδιών, ακύρωσε την απόφαση της Δημοτικής Αρχής να μεταφέρει το στόλο των απορριμματοφόρων στην περιοχή του πρώην Αντρακορυχείου. Μια ανάσα στην κυριολεξία από σχολεία, νηπιαγωγεία, αθλητικούς χώρους της Αλσούπολης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά. Γιατί αν κάτι θετικό προκύψει για το λαό, έστω και μια ανάσα ανακούφισης, αυτή θα προκύψει μόνο από τη λαϊκή δράση και κινητοποίηση και όχι από κάποια αναμονή που παραλύει, αδρανοποιεί ακόμα και μάχημες δυνάμεις. Μια παραλυσία που καλλιεργούν σύσσωμες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις για να έχουν και το κεφάλι τους ήσυχο και το γαϊδαρό τους δεμένο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν αρχίσει να ρίχνουν στο τραπέζι τα ψεύτικα διλήμματα για να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια στη μεταξύ τους κάλπικη αντιπαράθεση. Παλιά τους τέχνη κόσκινο θα μου πείτε. Λέει για παράδειγμα ο Μητσοτάκης, ο οποίος φιγουράρει ως ο καλύτερος διαχειριστής αυτής της μιζέριας. Κάντε τη σύγκριση, λέει, τι έγινε στα 4 χρόνια κυβέρνησης της Νουδού και τι έγινε στα χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι μας λέει, τι ακριβώς πρέπει να βάλει σε αυτή τη ζυγαριά ο λαός. Γιατί αυτή η ζυγαριά και στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας πάντα έγερνε μόνο προς τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτή είναι η μόνιμα κερδισμένη από αυτή την πολιτική τους. Τι να συγκρίνει λοιπόν ο λαός στη φτώχεια του. Γιατί αν στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ πίναγε ο άνεργος γιατί δεν είχε δουλειά και εισόδημα, σήμερα πεινάει και ο εργαζόμενος που το εισόδημά του δεν φτάνει ούτε για τα βασικά. Όσο για τα σχέδια της περιβόητης καπιταλιστικής τους ανάπτυξης που ανεμίζουν δεξιά και αριστερά Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, κανένα από τα σχέδια αυτά δεν μπορεί να δώσει λύση εξασφαλίζοντας σταθερές σχέσεις εργασίας με συλλογικές συμβάσεις, μισθούς και δικαιώματα που να καλύπτουν τις σύγχρονες, τις πραγματικές ανάγκες. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της επένδυσης στο ελληνικό με τους πολύ χαμηλούς μισθούς, τα ωράρια 10 ωρών με 7 ημέρες την εβδομάδα για τους τεχνικούς με μπλοκάκι, καθώς και για τους οικοδόμους, που μόνο μετά την κοινή παρέμβαση του συνδικάτου με την επιθεώρηση εργασίας ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμιμου ωραρίου που καθορίζει η κλαδική σύμβαση εργασίας.
Αυτή είναι η εικόνα από όλους τους κλάδους που βρίσκονται σε φάση ισχυρής ανόδου της παραγωγής και της κερδοφορίας τους, που δείχνει ότι τελικά η πραγματικότητα για τους εργαζόμενους είναι η ευέλικτη εργασία, η χωρίς όρια εντατικοποίηση της δουλειάς, οι απλήρωτες υπερορίες, τα εργατικά ατυχήματα. Είναι οι αυξήσεις ψίχουλα στους μισθούς, που είναι πολύ κατώτερες των απολειών που φέρνει ο πληθωρισμός. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν σε όλες τις λεγόμενες εμβληματικές επενδύσεις ο μεγαλοεπενδυτής αναγνωρίζει το ίδιο τις υπηρεσίες που του προσφέρουν οι κυβερνήσεις, όπως συνέβη και με το Διευθύνοντα Σύμβουλα της Lambda Development, που έχει αναλάβει τον ελληνικό, το Λάτσι δηλαδή, ο οποίος ευχαρίστησε δημόσια τις τρεις κυβερνήσεις, είπε, του Σαμαρά, του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Και πώς να μην τους ευχαριστήσει. Όταν ήταν η ψήφος της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που του έδωσαν το έργο στο πιάτο. Οι άσπονδοι υποτίθεται εχθροί, αυτοί με τις τεράστιες διαφορές που βλέπουμε στα κανάλια, οι δίθεν αριστεροί και οι δεξιοί, βρίσκονται μονιασμένοι, με απόλυτη σύμπνοια, κάτω από την αγκαλιά της πλουτοκρατίας, των μονοπωλίων. Βλέπετε, δεν αρκεί που ο καπιταλισμός είναι το σύστημα της κυριαρχίας των λίγων πάνω στους πολλούς, αλλά ορισμένες φορές πρέπει να το επιδεικνύει κιόλας, χωρίς δισταγμούς και φυλασικής, και να επιβραβεύεται δημοσίως και το πολιτικό τους προσωπικό. Οι διάφοροι λάτσιδες ξέρουν να εκτιμούν τις υπηρεσίες αυτών που τους υπηρετούν. Τι επιπλέον λοιπόν να συγκρίνει ο ελληνικός λαός? Τους αντεργατικούς νόμους που ο ένας, ο ΣΥΡΙΖΑ, έκοβε ελαίο των μνημονίων, έλεγε τότε, αλλά την προστασία της κερδοφορίας του κεφαλαίου εννοούσε? Και ο άλλος, η Νέα Δημοκρατία έραβε και φτάσαμε σήμερα η συνδικαλιστική δράση, η απεργία να είναι υποδιωγμό και η συλλογική σύμβαση ένας σκληρός αλλά επίμονος αγώνας που δίνουν οι κομμουνιστές και οι πρωτοπόροι αγωνιστές σε μια σειρά κλάδους. Γιατί όλοι οι άλλοι, και οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και οι του ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουν μια κάλπικη πολιτική αλλαγή, κάτι σαν τη Δευτέρα Παρουσία που μαζί με τους νεκρούς θα αναστήσει και τα εργασιακά δικαιώματα. Αλίμονο αν οι χιλιάδες εργάτες που απήργησαν στις 9 του Νοέμβρη και πλημμύρισαν την Αθήνα, τις πόλεις όλης της χώρας, κάθονταν στα αυγά τους και περίμεναν, ενώ ο νόμος έκτρωμα του Χατζηδάκη θα εφαρμόζεται και θα νομιμοποιείται σε μια σειρά κλάδους, όπου στους εκπαιδευτικούς, όπου ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, σαν γνήσια φερέφωνα της Κεραμαίος, υπεράσπιζαν τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Το χαστούκι όμως που έφαγαν από τους εκπαιδευτικούς, ακόμα δεν μπορούν να το χωνέψουν. Τι να συγκρίνει λοιπόν ο λαός? Το ποιος έχει μεγαλύτερη ευθύνη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, για την ενεργειακή φτώχεια, που το μόνο που μπορούν να κάνουν πλέον είναι να μοιράζουν οδηγίες επιβίωσης των λαϊκών οικοκυριών στο σκοτάδι και στο κρύο? Καμιά αστική κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια εντός της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας και της απολιγνητοποίησης που φέρνει η περιβόητη πράσινη μετάβαση, αλλά και οι πολεμικές κυρώσεις. Όσο για τη ΔΕΗ υποδημόσιο έλεγχο που έχει κάνει πάλι τώρα που είναι στην αντιπολίτευση σημαία του ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή θα συνεχίσει να επιδοτεί το καρτέλ των ομίλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ΑΠΕ, που γιγάντωσαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ πριν. Ενώ τη ΔΕΗ θα τη διασώσουν πάλι τα λεφτά των φορολογουμένων που θα κληθούν να πληρώσουν τα ελλείμματα και το χρέος. Το ίδιο ισχύει και για τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων στην υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας.
Το ζήσαμε στην περίοδο της πανδημίας, το ζούμε και τώρα. Γιατί όλοι τους μια αρχή γνωρίζουν. Τη σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, όπου ο ιδιωτικός μαζί με τα κέρδη του γιγαντώνεται πάντα φυσικά σε βάρος του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτό, στην περίπτωση της Νέας Ιωνίας, σημαίνει ακόμα και με κλείσιμο μια κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως είναι το κέντρο υγείας της πόλης. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και ακόμα περισσότερο οι κάτοικοι εκπέμπουν σως. Στους κυβερνώντες με μια φωνή όλοι και όλες τους λέμε να πάνε να κόψουν το λαιμό τους και να δώσουν λύση εδώ και τώρα στο σοβαρό ζήτημα της στέγασης του κέντρου υγείας. Εμείς δεν πρόκειται να ανεχτούμε να μείνει ούτε μια μέρα κλειστό ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί, έστω και με αυτές τις ελλείψεις που έχει, μια περιοχή περίπου 100.000 κατοίκων. Να βρεθεί τώρα κατάλληλος χώρος για τη μετεγκατάσταση του κέντρου, προτάσεις υπάρχουν, και ταυτόχρονα να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για την αναβάθμιση και όχι για την υποβάθμιση των υπηρεσιών του, πλήρης στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχουν, ξαναλέω, και προτάσεις για τα συγκεκριμένα κτίρια ακόμα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν αμέσως. Γιατί το ζήτημα της υποβάθμισης, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αντικειμενικά θα δημιουργήσει νέα πίεση στο νοσοκομείο της περιοχής, δηλαδή στο Αγία Όλγα, καθώς εκεί συγκεντρώνονται όλα τα περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπίζονται στην πρωτοβάθμια δομή πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά. Στο Αγία Όλγα αυτό σημαίνει, εκτός των άλλων, από εντατικοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αφού ήδη υπάρχουν τραγικές πραγματικά ελλείψεις, ειδικά στο νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, όπου λείπουν πάνω από 100 εργαζόμενοι. Το ίδιο και στους γιατρούς, όπου λείπουν πάνω από 50 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων. Και μαζί με όλα αυτά υπάρχουν και τα σοβαρά προβλήματα στα σχολεία της πόλης, όπου εκτός όλων των άλλων υπάρχουν σοβαρά υλικοτεχνικά προβλήματα, ελλείψεις χώρων που παραπέμπουν πραγματικά σε άλλες εποχές. Τι άλλο να πει κανείς όταν παιδιά του νηπιαγωγείου μετακινούνται από τη μια περιοχή στην άλλη, από τον Περισσό στην Αλσούπολη? Αυτές είναι οι συνθήκες της προσχολικής αγωγής, όπου επίσης δεν υπάρχει ειδικό νηπιαγωγείο σε ένα τόσο μεγάλο δήμο για να καλύψει τις ανάγκες αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους. Το ίδιο βέβαια ισχύει και με τους παιδικούς σταθμούς, που ακόμα και σήμερα 120 παιδιά έχουν μείνει εκτός. Από την άλλη, η περιοχή της Καλογρέζας και της Αλσούπολης δεν έχουν κανένα παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι γονείς, αυτά τα νέα ζευγάρια? Να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν σε ιδιωτικές δομές? Από όπου λοιπόν και αν το πιάσει κανείς, η ζυγαριά πραγματικά γέρνει προς τα συμφέροντα της αστικής τάξης, του κεφαλαίου, σε αντίθεση με τις ανάγκες των εργαζομένων, της εργατικής τάξης, όλου του λαού. Και τα μόνιμα βαρύδια είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, αυτών των αστικών δυνάμεων δηλαδή. Φίλες και φίλοι, γι' αυτά ακριβώς τα συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης μεγαλώνει και η εμπλοκή στα διάφορα ιμπεριαλιστικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Εμπλοκή που φτάνει να κοκκινίζει όλο το χάρτη της χώρας. Γιατί πραγματικά όλες οι υποδομές, από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη και από τη Λάρισα μέχρι τον Άραξο, αναβαθμίζονται και διατίθενται για τις ανάγκες των ιμπεριαλιστών. Και εδώ η σύγκριση ανάμεσα στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος προώθησε καλύτερα αυτούς τους σχεδιασμούς είναι αμήλικτη και για τους δύο. Δύσκολα θα ξεχωρίσει κανείς ποιος είναι πιο αμερικανόφιλος,
πιο νατοϊκός από τον άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ που υλοποίησε βήμα-βήμα μήπως την Ατοϊκή Συμφωνία των Πρεσπών, που σχεδίασε και παρέδωσε έτοιμη στο πιάτο τη δίθεν αμυντική, αλλά πέρα για πέρα επιθετική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τότε με τον Τραμπ, θυμάστε, ή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που την υπέγραψε, την ψήφισε και τώρα κλιμακώνει επικίνδυνα τη συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι ευθύνες τους είναι ακόμα μεγαλύτερες γιατί όλοι τους αναπαράγουν με διάφορες παραλλαγές τα ίδια ξοφλημένα επιχειρήματα περί αναβάθμισης, λέει, του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για προσπάθεια αναβάθμισης των συμφερόντων της ελληνικής σάρκουσας τάξης, η οποία εκδηλώνει την επιθετικότητά της στο πλευρό των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταγωνιζόμενη στην περιοχή την τουρκική αστική τάξη. Πρόκειται για επιχειρήματα που επιπλέον καλλιεργούν και έναν εφησυχασμό απέναντι στην επιθετικότητα της τουρκικής άρχουσας τάξης, η οποία μάλιστα προχώρησε και σε νέα επιχείρηση επίδειξης ισχύος σε περιοχές του Βόρειου Ιράκ και της Συρίας για να προωθήσει τα στρατηγικά της σχέδια με την κάλυψη φυσικά των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ρωσίας. Και ορισμένοι καλά θα κάνουν να μην εφησυχάζουν το λαό μας πως δήθεν τώρα η Τουρκία έχει άλλα μέτωπα ανοιχτά και δεν θα επιχειρήσει καμιά επιθετική ενέργεια κατά της Ελλάδας. Ο λαός μας πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, γιατί ακόμα και οι συμβιβασμοί που προετοιμάζονται συνήθως έρχονται μετά από κάποια επιθετική ενέργεια, από ένα θερμό επεισόδιο ή ακόμα και μια πολεμική εμπλοκή με θύματα τους λαούς. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, όλο και περισσότεροι εργάτες, εργάτριες, άνθρωποι της βιοπάλης, γυναίκες, νέα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, ακριβώς επειδή κάνουν καθημερινά αυτή τη σύγκριση ανάμεσα στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που γνώρισαν τα τελευταία χρόνια, στο ερώτημα ποιος από τους σημερινούς ή αυριανούς επίδοξους κυβερνώντες μπορεί να δώσει πραγματική απάντηση στα λαϊκά προβλήματα, απαντούν χωρίς δεύτερη κουβέντα κανένας. Σε όλους αυτούς λοιπόν απευθυνόμαστε και τους λέμε ότι η σύγκριση σήμερα δεν είναι ανάμεσα στα διάφορα κόμματα του κατεστημένου, στους εκλεκτούς του συστήματος, που πότε απολαμβάνουν και πότε χάνουν τη στήριξη από μερίδα της ολιγαρχίας στη λογική φύγε εσύ έλα εσύ τώρα με κριτήριο ποιος καλύτερα υπηρετεί κάθε φορά τις απαιτήσεις, τα κέρδη τους, τα συμφέροντά τους, όπως φάνηκε και με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Απευθυνόμαστε και σε όσους και όσες και εδώ, σε αυτές τις γειτονιές της Νέας Ιωνίας, των γύρω Δήμων, στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία, απογοητευμένοι από προηγούμενες επιλογές τους, που πίστεψαν τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα, ότι κάτι μπορεί να κερδίσει ο λαός από τις περιβόητες τότε μεταρρυθμίσεις που υποσχόταν, από τον εξυγχρονισμό του κράτους, όπως τον έλεγε, μαζί με τις διαβεβαιώσεις της για ανάπτυξη, σταθερότητα, ασφάλεια που προπαγάνδιζε και συνεχίζει να προπαγανδίζει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Μόνο που όλα αυτά ένα πρόσημο έχουν. Και αυτό το πρόσημο είναι ταξικό. Είναι μεταρρυθμίσεις και αναγκαίοι εξυγχρονισμοί που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο για να κάνει τις business του, μαζί με την αναγκαία βέβαια για το σύστημα αυτό πολιτική σταθερότητα. Και όποιος κάνει το λογαριασμό θα δει ότι μόνο το ταμείο για το λαό πάντα είναι μείον. Με αυτό το ταξικό κριτήριο διαχειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία και την πανδημία και την κρίση μετά και όλα τα κακά της μοίρας μας που θεωρεί πως τις έτυχαν στη βάρδια της και τώρα ζητάει ξανά τη στήριξη του λαού δήθεν για να τα διορθώσει επειδή πέρασαν. Μόνο
που για όλα αυτά δεν φταίει η κακιά μας η μοίρα. Κάποιοι έξωθεν παράγοντες, όπως αφήνει να εννοηθεί και λέει ο Μητσοτάκης. Φταίει το ίδιο το σύστημα. Φταίνε οι αδιέξοδες πολιτικές που υλοποιούν, οι οποίες δεν τελειώνουν. Αντίθετα, μεγαλώνουν και σκάνε πάντα στις πλάτες του λαού με διάφορους τρόπους. Και μιας και μιλάμε για αυτή την περιβόητη πολιτική σταθερότητα που τη χρησιμοποιεί σαν φόβητρο στο λαό ο κύριος Μητσοτάκης και από κοντά και οι άλλοι, να πούμε το εξής. Το σίγουρο είναι ότι ο λαός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από μια αστάθεια αυτού του συστήματος. Αντίθετα, όσο πιο σταθερό είναι αυτό το πολιτικό σύστημα, όσο πιο σταθερές είναι αυτές οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις, τόσο θα μεγαλώνει η αστάθεια, η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια στις ζωές των ανθρώπων. Ας μην διστάσουν λοιπόν, λέμε σε όλους και όλες τώρα, να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, ακόμα και αν δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας. Όμως εκτιμούν τη συνέπεια, την αγωνιστικότητα, τη μαχητικότητά μας. Και τι να κάνουμε, τα φέρνει έτσι η ζωή στον καπιταλισμό, που πρέπει όλοι και όλες, εργαζόμενοι, εργαζόμενες, να ανασύρουν το ταξικό τους ένστικτο και να πάρουν τη θέση τους εκεί πραγματικά που ανήκουν, στο μεγάλο το μέτωπο της εργατιάς, δίπλα στους κομμουνιστές, στις κομμουνίστριες. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε όσους και όσες στήριξαν τα προηγούμενα χρόνια ή εξακολουθούν να σκέφτονται να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να σημαίνει αυτό κιόλα ότι τον εμπιστεύονται, πως του έχουν δώσει κάποια λευκή επιταγή. Το αντίθετο συμβαίνει βέβαια σήμερα. Βλέπουν να μην τους έχουν και τόσο, και το βλέπουμε όλοι, να μην τους έχουν και τόση εμπιστοσύνη. Όχι μόνο γιατί σε πολλούς βαραίνουν τα έργα και οι ημέρες της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί βλέπουν και τον τυχοδιοκτισμό του. Κυρίως όμως βλέπουν ότι σε πάρα πολλά, σε κρίσιμα ζητήματα, όχι μόνο λέει, αλλά κάνει περίπου τα ίδια, ψηφίζει τελικά τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημα είναι ότι κυρίως δεν βλέπει αυτός ο κόσμος μια άλλη εναλλακτική. Όμως την εναλλακτική για το λαό και τα συμφέροντά του δεν θα τη βρουν εκεί που τους δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή σε διεργασίες που γίνονται στους από πάνω, αυτούς που έχουν δηλαδή την οικονομική, την πολιτική εξουσία σε αυτόν εδώ τον τόπο. Η εναλλακτική βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται εδώ, κάτω, μέσα στον ίδιο το λαό, μέσα στο κίνημά του, που δεν σταματάει μπροστά μόνο σε μια κάλπη, αλλά συνεχίζει δυναμικά και την άλλη μέρα από την κάλπη και βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπόλια και το σάπιο σύστημά τους. Εδώ, σε αυτές τις γειτονιές της Νέας Ιωνίας, οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες μπαίνουν μπροστά στο εργατικό κίνημα, στους συλλόγους, σε όλους τους φορείς, για να δυναμώσουν οι εστίες αντίστασης, να ενισχυθεί το αγωνιστικό πνεύμα, να δυναμώσει η αλληλεγγύη. Αν σε αυτή την προσπάθεια συμμετείχαν, για παράδειγμα, και όσοι όλοι λέμε πήραν μέρος στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ πριν, τους οποίους λίγο πολύ τους ξέρουμε όλους και όλες εδώ σε αυτές τις γειτονιές. Εάν λοιπόν όλοι αυτοί συμμετείχαν μέσα στο κίνημα, μέσα στα σωματεία, στους συλλόγους, αγωνιστικά στήριζαν τις διεκδικήσεις τους, θα ήταν ίδια η κατάσταση. Ακόμα και οι ίδιοι δεν θα σκέφτονταν πλέον ή θα πάψουν να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Θα άρχιζαν σιγά σιγά να βλέπουν ότι φως στο τούνελ υπάρχει και αυτό δυναμώνει όταν δυναμώνει η εργατική λαϊκή κινητοποίηση και συλλογική δράση. Ναι, εμείς λέμε υπάρχει φως στο τούνελ, υπάρχει προοπτική για το λαό και αυτή μπορεί να φωτιστεί με ένα νέο αγωνιστικό ξεκίνημα, με αλλαγή αν θέλετε ρότας στη σκέψη και στη δράση, με αλλαγή, με άλλη επιλογή,
δεν μπορεί να φωτιστεί όταν μένει κάποιος προσκολλημένος στις ίδιες δυνάμεις που του δίνουν τη μια απογοήτευση μετά την άλλη, που ρίχνουν τις απαιτήσεις του λαού στο πάτωμα, κλείνουν μια αγωνιστική διάθεση μέσα στους τέσσερις τοίχους, μη τυχόν και απειληθεί η κοινωνική συνοχή, όπως τη λένε. Μια κοινωνική συνοχή που δεν είναι άλλη σε τελευταία ανάλυση από την εξασφάλιση μέσω αυτής της συνοχής της σταθερότητας που λέγαμε πριν αυτού του συστήματος, δηλαδή της απείλας και της διαφθοράς της καπιταλιστικής εξουσίας. Απευθυνόμαστε ακόμα και σε όσους ανεξάρτητα ποια κόμματα έχουν στηρίξει, δεν βλέπουν ακόμα ίσως την προοπτική σε αυτό που λέμε εμείς τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Εκτιμούν όμως τη συνέπεια και την αγωνιστικότητα του ΚΚΕ. Τους λέμε να σκεφτούν, θα ήταν η ίδια η κατάσταση για την εργατική τάξη, για το λαό μας, αν το ΚΚΕ είχε περισσότερες δυνάμεις μέσα στα σωματεία, μέσα στους συλλόγους, στους δήμους, στις περιφέρειες, στη Βουλή. Να σκεφτούν τι θα μπορούσε να κάνει το ΚΚΕ αν είχε, για παράδειγμα, λέμε ένα παράδειγμα, όχι 15 βουλευτές, αλλά περισσότερους, για να βρεθούν στους τόπους δουλειάς, μέσα στις γειτονιές, μπροστά στα εργατικά λαϊκά προβλήματα, όπως συνέβη με τον βουλευτή του ΚΚΕ στο σπίτι του ζωγράφου, που κράτος και αστυνομία για λογαριασμό των αρπακτικών φαντς επιχείρησαν να πετάξουν στο δρόμο μια χαμηλοσυνταξιούχο. Τι θέλουν τελικά, τι θέλει αυτός ο λαός, περισσότερους κατσότιδες ή περισσότερους πάτσιδες? Με το λαό ή με τα αρπακτικά της περιουσίας του? Αυτά είναι μόνο τα ουσιαστικά διλήμματα σήμερα για όλες τις λαϊκές οικογένειες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η πραγματική σύγκριση τελικά δεν είναι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανάμεσα σε αυτό που ζούμε, που γίνεται όλο και πιο αδιέξοδο, και σε αυτό που μπορούμε να ζήσουμε. Αυτό είναι το μοναδικό δίλημα και είναι ένα και ξεκάθαρο. Συνέχιση της βαρβαρότητας με τη μια ή την άλλη συνταγή διαχείρισης που αναπαράγει το φαύλο κύκλο των κρίσεων, των πολέμων, της εκμετάλλευσης, της χαμοζωής, συμβιβασμός με τον καπιταλισμό, ή ανηρήνευτος πόλεμος με την εξουσία των εκμεταλλευτών, αδιάκοπη πάλι για την ανατροπή της κυριαρχίας του, ρήξη και τελικά οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας του σοσιαλισμού. Για μας το ΚΚΕ είναι ξεκάθαρο. Δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστούμε με το σύστημα που τσακίζει τα όνειρά μας. Δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούμε τη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης. Απορρίπτουμε το ρεαλισμό της υποταγής και του λίγο χειρότερου κακού. Παλεύουμε για έναν άλλον κόσμο, μια νέα κοινωνία, χωρίς την παρασιτική παρουσία των καπιταλιστών, μια κοινωνία που θα έχει στο επίκεντρο τις ανθρώπινες ανάγκες. Και αυτή η κοινωνία μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αξιοποιώντας σωστά, δημιουργικά και τη μεγάλη πείρα, θετική και αρνητική, της πρώτης απόπειρας που έγινε τον προηγούμενο αιώνα. Σκεφτείτε τι μπορούμε να καταφέρουμε σήμερα που η κοινωνικοποίηση της παραγωγής έχει φτάσει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, όπως επίσης και η ίδια η ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας. Τι μπορεί να καταφέρει η εργατική τάξη, ο λαός μας, αν έχει στα χέρια του ο ίδιος τα κλειδιά της οικονομίας, της κοινωνίας συνολικά. Σκεφτείτε πως αν σήμερα ο καπιταλισμός ξεσπιτώνει εργάτες από τα σπίτια τους και τα δίνει αυτά στα κοράκια των τραπεζών και τα νίκια την ίδια ώρα έχουν φτάσει στο Θεό, ο σοσιαλισμός με κεντρικό επιστημονικό σχέδιο, με προγράμματα εργατικής λαϊκής στέγης, είχε λύσει το ζήτημα της στέγασης και μαζί της θέρμανσης, του νερού,
πριν από αρκετές δεκαετίες. Σήμερα το κράτος έχει παραδώσει τη φροντίδα των φτωχών, των εγκατελειμμένων παιδιών στους ιδιώτες και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες μάλιστα ξεπλένουν και τους εκμεταλλευτές για το δήθεν φιλάνθρωπο έργο τους, δημιουργώντας αυτές τις κυβωτούς του τρόμου. Τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Και βέβαια δεν περιμέναμε τις αποκαλύψεις για την κυβωτό, για να το πούμε. Βλέπουμε τη μιζέρια στο κέντρο Μητέρα, που τα έχουν εγκαταλείψει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Ο σοσιαλισμός, και μάλιστα από τα πρώτα χρόνια του, σε δύσκολες συνθήκες, με μεγάλες καθυστερήσεις, όμως με ευθύνη εκείνου του πρώτου εργατικού κράτους, άνοιξε μια μεγάλη αγκαλιά φροντίδας και αγάπης για όλα τα παιδιά που βρέθηκαν τότε στο δρόμο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή πριν από 100 χρόνια και πλέον, διαθέτοντας μάλιστα τους καλύτερους παιδαγωγούς για αυτό που είχε, όπως ο Μακαρένκο. Σήμερα, εκτός από αυτά τα έσχη, το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις του, νόμο το νόμο, έχουν διαμορφώσει επίσης και ένα πολυπλόκαμο, βρωμερό, απέσιο θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, για τις υποκλοπές από κρατικές υπηρεσίες, από μυστικές υπηρεσίες που αλωνίζουν. Πίσω από αυτή την έννοια λάστιχο της εθνικής ασφάλειας βρίσκεται μόνιμα μόνο ο εχθρός λαός, τα δικαιώματά του. Και ας βγαίνουν τώρα στα κεραμίδια οι υπέρμαχοι της περιβόητης αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς, γνωστοί και για τον αντικομουνισμό τους, θυμήθηκαν τις ζωές των άλλων στο σοσιαλισμό, ξεχνώντας βέβαια πως το στόχαστρο, τα σοσιαλιστικά κράτη, προσπαθούσαν να έχουν τους υποστηριχτές του φασισμού, τους ναζί, τους υποστηριχτές και προπαγανδιστές της καπιταλιστικής εξουσίας, τους ντόπιους και διεθνείς υποστηρικτές τους. Μπροστά στα μάτια μας είναι όλες οι αποδείξεις που ένα πράγμα δείχνουν: να απαλλαγούμε οριστικά από μια κοινωνία που έχει ευαγγέλιο την εξουσία των καπιταλιστών, των εκμεταλλευτών, των καταπιεστών. Να φτιάξουμε μια άλλη κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια, διαφθορά, πολέμους. Μια κοινωνία όπου όλοι αυτοί που παράγουν όλο αυτό το πλούτο να μπορούν και να τον καρπώνονται. Αυτό πρέπει να γίνει για να απολαμβάνουμε σήμερα σύγχρονες ανάγκες. Και μπορούμε. Τέτοιο σύγχρονο επεξεργασμένο πρόγραμμα χρειάζεται τώρα, που να πατάει στις πραγματικές παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, να αξιοποιεί το εργατικό επιστημονικό δυναμικό μας και να δίνει απάντηση στο κρίσιμο ζήτημα. Ο λαός, η νεολαία αυτού του τόπου, να ζήσουν όπως πραγματικά τους αξίζει, όπως ορίζει η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Με ικανοποιημένες τις σύγχρονες πραγματικές ανάγκες, απαλλαγμένες από τις αλυσίδες της ανεργίας, της φτώχειας, της ανασφάλειας. Τέτοιο ακριβώς πρόγραμμα έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το ΚΚΕ έχει πρόταση για τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία, την ενότητα όλων των καταπιεσμένων, ενάντια στα μονοπόλια και το σύστημά τους, με στόχο την τελική ανατροπή τους. Το ΚΚΕ έχει πρόταση διακυβέρνησης της χώρας, με την εργατική τάξη, το λαό πραγματικά στην εξουσία, όπου θα απαλλαγεί επιτέλους από κάθε λογής καρέκλο-κένταυρους που του κάθονται στο σβέρκο όλα αυτά τα χρόνια. Πάρτε λοιπόν όλοι και όλες μια θέση σε αυτούς τους αγώνες, στο κίνημά μας, δίπλα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να φέρουμε πιο κοντά τις πιο όμορφες μέρες μας που δεν έχουμε ζήσει ακόμα. Και το μπορούμε. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες, καλή υγεία να έχετε και κάθε μέρα μπροστά στο μετερίζει των αγώνων να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε το ΚΚΕ, τους αγώνες, να πάμε μπροστά, να πάμε ψηλά. Γεια σας.